Κοίτα εδώ κατάσταση. Για πάμε. Γεια σας! Welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω να μην έχεις κάνει ακόμα subscribe στο κανάλι μου και εγγραφή κοινό στα ελληνικά, αλλά follow στο Instagram. Κάπου εδώ πέρα είναι το account μου στο Instagram. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε, εν τω μεταξύ, ο καιρός είναι ασχολίαστος. Ρε παιδιά, δεν μπορώ ρε παιδί μου, έχουμε Μάρτι μήνα και έχουμε αυτό τον καιρό. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ. Όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα θα δοκιμάσουμε, θα σχολιάσουμε μαζί τα Beauty Big Bang Cosmetics που μου ήρθανε προσφάτως στο σπίτι μου, διάφορα καλλιτικά, αλλά φιλενάδα, δεν είμαι μόνη μου. Ξέρεις ποια έχω εδώ? Ταράν! Λοιπόν, είναι το Κατερινάκι. Είναι το Greek Cat στο Instagram, αλλά το Makeup Stories στο YouTube. Κατερίνα, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Γεια σας, γεια σου Μπέλα Μέρη. Μου αφιλάκια. Λοιπόν, με το που μου ήρθε αυτό το θεματάκι, κατευθείαν σκέφτηκα ανεκτή πρόσκληση στο Instagram. Μωρή Greek Cat, λες να έρθεις να κάνουμε μαζί αυτό εδώ πέρα το βίντεο? Και ήρθε το κορίτσι μου και μαζί θα σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα τα οποία μου στείλανε και θα δείτε σχολιασμούς, πρώτες εντυπώσεις αλλά και make-up tutorial. Το κανάλι της Κατερίνας θα βρίσκεται στο κουτί περιγραφής και σας έχω και εκπτωτικό κουπόνι για το Beauty Big Bang Cosmetics. Αυτός εδώ πέρα ο κωδικός θα το έχετε και έχετε μείον 10%. Για την Ελλάδα, Κατερίνα, είναι free shipping, free shipping, αλλά περνάει τελωνία. But, αν κάνεις μικρό ποσό του τεστ είναι 21 ευρώ, έτσι, το παίρνεις. Ναι. Το πήρες και έφυγες. Το πήρες και έφυγες. Και λιγότερο από 21 ευρώ. Πάμε να αρχίσουμε. Πάμε. Στείλετε λοιπόν στη Μαρία. Έπεσε. Λοιπόν, στη Μαρία, κάτι που δεν έσπασε. Το πρώτο είναι τσιμπιδάκι για τις βλεφαρίδες και ένα πάρα πολύ ωραίο μικρούλι, αλλά πολύ θαυματουργούλι, σαν beauty blender, σφουγγαράκι. Μπορείς αυτό να το κάνεις, να το έχεις για κοψίματα. Μπράβο, και για τα μάτια ουσιαστικά. Όχι μόνο για όλο το πρόσωπο. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το τσιμπιδάκι, να σας πω την αλήθεια, κορίτσια, δεν είχα ξαναπάρει ποτέ. Αυτά εδώ πέρα. Να σου πω. Γιατί τώρα άρχισα να βάζω βλεφαρίδες. Εγώ στη σχολή βασικά. Ξέρεις τώρα. Κατάλαβα. Τώρα έγινε ο περισσότερος δώρος για να κάνεις τις βλεφαρίδες σου. Και όποια νύφη έβαφα παλιά, δεν το είχε πολύ must. Γενικά παλιά με τις βλεφαρίδες δεν υπήρχε, ναι, τόσο μεγάλο. Τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Και καλά κάνει και γίνεται, γιατί το μακιγιάζ γίνεται ακόμα καλύτερο. Ναι. Περίεργο λόγος, βλεφαρίδες. Τούμπανο. Είναι πάρα πολύ ωραίες, ναι, όμως και είναι και πολύ λεπτές από ό,τι βλέπω. Είναι ομοιόμορφες. Ναι. Πάρα πολύ ωραίες. Είναι το ίδιο ουσιαστικά σχέδιο. Δεν είναι λίγο πιο μεγάλες ή λίγο πιο μικρές. Κάτι ξέρανε και μου τις στείλανε. Εννοείται. Έτσι. Επίσης έχουμε παλετίτσα με ματ και σήμερι αποχρώσεις από Beauty Big Bang. Το οποίο είναι πολύ spring mood. Για να φύγω λίγο. Ω, μάλλον θα φύγω από το πλάνο. Είναι λίγο τσικερασοειδή, πορτοκαλί και αυτά. Συγγύει αυτό. Ακριβώς, αλλά κορίτσια, κάτι. Κοίτα εδώ τώρα κάτι. Ήτανε δυνατόν να μην καλούσα την Greek Cat με το που είδα αυτό το γλιτερωτό το πράγμα? Λέω, δεν γίνεται, λέω. Πρέπει να φωνάξω την Κατερίνα να κάνουμε μαζί βίντεο. Παιδιά, πιστεύω ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου, το έχει η κοπέλα. Όχι μόνο με τον glitter, γενικά το έχει. Θα δείξει. Δεν λέμε τίποτα, θα δούμε πάνω θα σου. Θα δούμε και πώς εφαρμόζονται και πώς κάνουν αυτό. Λοιπόν, πώς θα αρχίσουμε. Λοιπόν, πώς θα αρχίσουμε. Θα ήθελα λίγο να σου οριοθετήσω τα φρύδια. Γιατί? Να φαίνεται λίγο πιο. Θα σου πω τι γίνεται. Σε ένα πολύ έντονο μακιγιάζ, mm-hmm, θα πρέπει λίγο όλα να είναι άθικτα. Δηλαδή, τα φρύδια να είναι πολύ οριοθετημένα και στην ουσία να φαίνεται ένα 3D εφέ. Δηλαδή, mm-hmm, θα σου βάλω κονσίλερ πάνω, κονσίλερ κάτω, ούτως ώστε να μην πετάει ούτε τρίχα που λένε. Γιατί όσο πιο έντονο είναι το μακιγιάζ, τόσο πιο εύκολα φαίνονται και λεπτομέρειες. Ισχύει αυτό, κορίτσια. Ναι, σωστά. Πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, αυτή τη βδομάδα θα πάω να τα φτιάξω κιόλα. Να τα φτιάξει. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν. Ωραία, οπότε θα αρχίσουμε με τα φρύδια. Ωραία. Θέλουμε κονσίλερ. Mm-hmm. Πότε ξεκινάμε, κορίτσια, με τα φρύδια? Ωραία. Μην το βλέπεις έτσι άσπρο, θα προφηθεί και θα έρθει με την ακριβώς με το χρώμα του δέρματος. Και θέλουμε έτσι κι αλλιώς να είναι λίγο πιο ανοιχτό. Λοιπόν, θέλω να δεις λίγο τη διαφορά του ενός με του αλλού. Ναι, νομίζω ότι
Δεν το συζητάμε. Σαν να βγήκε λίγο πρώτα. Σαν να ζωντάνεψε. Σαν να. Ναι. Σαν να σου λέει γεια. Βγήκε έτσι ένα κάτι από μέσα. Κάτι σου βγήκε έτσι. Κάτι μου βγήκε. Κορίτσια μου. Το αποτέλεσμα των φρυδίων μου είναι αυτό. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με το κονσιλεράκι. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τι συνεχίζουμε τώρα. Τώρα προχωράμε στα transition, δηλαδή στα μεταβατικά χρώματα πάνω στο κόκαλο του φρυδιού. Και σιγά σιγά θα βαθύνουμε λίγο το μάτι, γιατί είναι λίγο hooded τα μάτια σου. Δηλαδή το που λέμε, ας πούμε, το καπάκι του ματιού είναι προς τα μέσα. Οπότε εμείς θέλουμε για να βάλουμε τον glitter να το βγάλουμε λίγο προς τα έξω. Οπότε θα πρέπει να έχουμε. Δεν θα βγάλει νόημα, θα το καταλάβετε μετά. Θα πρέπει να έχουμε βάθος στο ανάποδο τμήμα. Δηλαδή στο τμήμα που βγαίνει προς τα έξω να έχουμε βάθος. Θα το δείτε. Ωραία. Ξεκινάμε με transition με αυτό το πάρα πολύ ωραίο γλυκό ροζ προς καφέ. Έτσι, σαν πιο μήλο. Και ωραίο. Πάμε να δούμε αν γράφει καλά. Γιατί με ενδιαφέρει φυσικά αυτό. Να το πούμε στα κορίτσια. Πολύ. Γράφει, καμπάνα. Α, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία παλετίτσα γιατί σε διευκολύνει πάρα πολύ το να τα παίρνει στα ταξιδάκια σου. Γράφει καμπάνα. Κάνει kickback. No, δεν κάνει kickback. Ούτε fallout. Ούτε fallout. Okay. Το kickback είναι αυτό που μέσα στην παλέτα σου κάνει θρυψαλάκια όταν εσύ πας να το πάρεις. Να πάρεις την ποσότητά σου. Ενώ το fallout είναι όταν πέφτει κάτω. Πέφτει, μπράβο, ναι, στο πρόσωπο. Όχι, αυτό δεν έχει. Να δες. Δεν έχει τίποτα από τα δύο. Τέλειο. Τίποτα. Πολύ καλό, παιδιά. Πολύ καλό. Και απλώνεται εξαιρετικά, πραγματικά. Το επόμενο που θα πάρω είναι αυτό το χρώμα που είναι καφέ σοκολά. Για να βάλουμε στην ουσία. Να φάμε μία τώρα. Μέσα στο μάτι. Για να βάλουμε μέσα εδώ στο μάτι, στο cut crease που λέμε, στο crease. Για να δώσουμε λοιπόν βάθος στο μάτι, ώστε να σηκωθεί το καπάκι. Κάνε τα κόλπα σου. Κάντα. Χρώματα γράφουν ακριβώς. Δηλαδή, καφέ σοκολά λέει, καφέ σοκολά κάνει. Δεν κάνει καπουτσίνο, κάνει καφέ σοκολά. Ούτε λάτε. Ούτε λάτε. Καφέ σοκολά. Α, οχ, τι ωραίο που είναι. Πολύ έτσι. Smooth, ε. Δεν έχει πολύ, πολύ άγριο αποτέλεσμα. Βέβαια, κάνει και blending το κορίτσι μας. Ωραία. Καλά, μέχρι να φτιάξει εδώ πέρα τι θέλει η Κατερίνα, εγώ αυτό σαρκάζομαι, εδώ στο φακό. Ενοχλάω, ξέρει. Για πες. Λοιπόν. Λοιπόν. Τώρα, πριν προχωρήσω στα glitter, βλέπουμε ότι αυτά τα glitter είναι στην ουσία έτοιμα. Δηλαδή, είναι πεπιεσμένα glitter μαζί με κόλλα. Τι γίνεται όμως. Ναι, γιατί και εγώ όταν το πίεζα, έμπαινε μέσα το δαχτυλάκι μου. Τι γίνεται όμως. Αυτά δεν μπορείς να τα βάλεις έτσι απλά. Δηλαδή, να πάρεις είτε το δάχτυλό σου είτε το πινέλο και να τα βάλεις. Γιατί θα πάρεις την περιουσία της κόλλας, θα τη βάλεις απάνω και το glitter θα είναι πιο αχνό. Εμείς θέλουμε να φανεί έτσι όπως ακριβώς το βλέπουμε πάνω στο μάτι. Τόσο grande, τόσο extra. Έτσι. Πώς θα γίνει όμως. Μετά θέλω να πάω στο σχολείο, στο στόμα. Εννοείται. Μαζί θα πάμε. Θα βάλω κι εγώ πάνω. Ωραία. Μαζί. Εντάξει. Για να εξυποτίθεται, ξέρεις. Κάνε ένα πρόβλημα. Μία σύμμαχο. Εντάξει. Ωραία. Παίρνω λοιπόν ένα πινελάκι το οποίο είναι flat και του βάζω πάνω του concealer. Για να κολλήσει. Για να σετάρουμε στην ουσία το μάτι. Κλείσαμε. Βλέπεις ότι ήρθε κέδεσε λίγο μπροστά το καπάκι σου, οπότε θα είναι. Ναι, ισχύει. Σε σχέση με το άλλο, δηλαδή. Δεν το συζητάω. Ναι. Θέλουμε λοιπόν μια βάση, ούτως ώστε να πάνε να κάτσουν οι σκιές. Θα πάρω λοιπόν αυτή τη βάση, γιατί εκεί θα κινηθούμε, στα πιο ροζέ δηλαδή χρώματα. Η οποία είναι και σήμερ. Ναι. Έχει και σημεράκι μέσα. Είναι πάρα πολύ όμορφη, θα τη δούμε τώρα αμέσως. Οπότε, κορίτσια, νομίζω ότι εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτή η παλέτα. Και εμένα. Πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφη. Και δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Όλη τη δουλειά την κάνω με αυτό το πινελάκι, δηλαδή από τη στιγμή που άπλωσα το κονσίλερ, μετά τη σήμερη σκιά και τώρα τα glitters, με το ίδιο αυτό πινελάκι θα τα κάνω όλα. Όλα δηλαδή μπορείτε να τα κάνετε με ένα πινέλο, συνήθως αυτά τα flat πινέλα είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί. Γιατί και καθαρίζονται πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή με ένα χαρτάκι ξεμπέρδεψες, αλλά και είναι πολύ ακριβίας πινέλα. Δηλαδή με αυτό μπορείς να κάνεις το cut crease. Με αυτό απλώνονται πολύ καλά οι σήμερες σκιές και γενικά ό,τι σκιά μέσα έχει glitter. Είναι πάρα πολύ καλό. Οποιοδήποτε τέτοιο flat πινελάκι βρείτε, απάνω του. Πάνω του.
Πήραμε αυτή την παλέτα λοιπόν από την Handa Yan. Εγώ γενικά δεν έχω αυτή την παλέτα, έχω πάρει από AliExpress τα glitter liners που είναι ακριβώς τα ίδια χρώματα αλλά σε eyeliner, τα οποία είναι εξίσου πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτά, παιδιά, είναι έρωτας. Σας είπαμε, το που το είδα εγώ αυτό, λέω ο κατάλληλος άνθρωπος που πρέπει να έρθει εδώ πέρα για να τα δοκιμάσουμε μαζί και να δούμε πώς γράφουν στο μάτι, ήταν η Greek Attack, δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ. Δείξτε το λίγο. Είναι πάρα πολύ μαλακά. Ναι, εγώ δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι αυτή, ότι θα είναι πάρα πολύ μαλακά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πάμε είναι να δούμε. Είναι πολύ γλιτερένια. Ναι. Τι λες τώρα, ναι. Μπόμπα το εργαλείο. Και θέλει κι άλλο. Εδώ θέλει πάτημα. Παιδιά, είναι μπούμπα, ε! Πώς να το κάνεις και το καλοκαίρι, πιστεύεις, ή μόνο για Χριστούγεννα? Κοίταξε να δεις, αναλόγως πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Ναι. Θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, δηλαδή ένα μόνο χρώμα. Mm-hmm. Ναι. Χωρίς να κάνουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς τώρα, το που αλλάζει το χρώμα. Καλά, εμείς το κάνουμε πιο πολύ για να δούνε τα κορίτσια τα χρώματα και πώς κάθεται και τι εκείνο και τι το άλλο. Και πώς συνεχίζουμε? Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτό το ροζ που είναι του πιο πανώ. Ανοιχτό από αυτό, δεν είναι μοφ, τώρα πάμε προς το ροζ. Αχ, τι ωραίο πλάνο αυτό! Αυτό, στην ουσία θα κάνω αυτό, μοφ, ροζ και αυτό το πολύ ανοιχτό ροζ, το diamond. Ποιο σήμερα πεθαίνει. Νιώθω που η κολαμπίδα. Εντάξει, ξέρει. Τι. Πιστεύω ότι αυτά είναι λίγο τα χρώματά μου. Είναι, σου πάνε πολύ καλά. Ναι. Τα ρόστα, μοβέτα. Καλά, ποιο σήμερα πεθαίνει. Ναι. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μπορούμε να βάλουμε πολύ στο μάτι σκούρο από κάτω, γιατί έχουμε ήδη έντονο. Οπότε το σκούρο λίγο θα το πεθάνει. Βασικά θα το πεθάνει, θα του δώσει λίγο ένταση. Δεν θέλω ένταση, γιατί το βάλουμε γλυφαρίδες. Οι γλυφαρίδες που έχουμε είναι αυτές, είναι όλες στο ίδιο μέγεθος. Είναι πάρα πολύ ωραίες γλυφαρίδες, βλέπεις. Και πολύ οικονομικές. Στην ουσία είναι σαν φυσικές, δηλαδή δεν είναι ούτε πάρα πολύ μακριές. Και ξέρανε. Δεν ήθελα και εγώ να σου πω ότι είναι λίγο dramatic. Dramatic χωρίς και έβαλα μόνο τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Οπότε πάμε να δούμε αν είναι πάρα πολύ ωραίες και αν φαίνονται πολύ ωραίες με αυτό εδώ το μακιγιάζ. Σίγουρα θα φαίνονται πάρα πολύ ωραίες και θα μας αναδείξει περισσότερο έτσι και το μακιγιάζ, πιστεύω. Πάμε να τις βάλουμε. Βλέπουμε και τις βλεφαρίδες. Εντάξει, είναι τούμπανο οι βλεφαρίδες. Είναι τέλειες. Φανταστικές οι βλεφαρίδες, δεν το συζητάω. Κορίτσια, εμείς τελειώσαμε. Βάλαμε τις βλεφαρίδες μας, βάλαμε τα κρογιόν μας, κάνουμε τα ρουζάκια, τα highlighter. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα προϊόντα. Αυτός εδώ πέρα είναι ο κωδικός που μπορείτε κι εσείς να πάτε να κάνετε τις αγορούλες σας. Είναι οικονομικά. Έχει, ξανά το λέω, free shipping για την Ελλάδα. Αν παραγγείλετε σε μικρό ποσό, δεν περνάει τελωνίο, μόνο κάνετε παραγγελιάρα. Παραγωγή, δώσε μου λίγο την παλέτα. Μάλιστα. Αυτή η παλέτα είναι έτοιμη να σας εντυπωσιάσει. Είναι φανταστική, είναι έτοιμη να κάνει ζωάρα. Τι εννοώ, να την παίρνετε στα ταξίδια σας. Είναι πολύ βολική, είναι για αυτήν εδώ πέρα την εποχή, αλλά και για καλοκαίρι μπορώ να πω. Ναι. Δεν κάνει kickbacking, δεν κάνει float, έτσι. Είναι φανταστική και είναι η eyeshadow, η 05 Beauty Bank Cosmetics. Λοιπόν, σαν δεύτερο, υστερόγραφο. Μας έχει καταπλήξει και αυτή εδώ πέρα η παλέταρα με τα σίμερ. Στην αρχή όταν μου το στείλανε είπα, εντάξει, οκ. Okay. Κατευθείαν σκεπτικά όμως το Κατερινάκι. Οπότε λέω, εντάξει, έχει πολύ μαλακή υφή, απλά θέλει να παλεψιά καλύτερη. Είδατε ότι το τσιμπιδάκι μας βοήθησε πάρα πολύ για να τοποθετήσουμε πολύ ωραία τις βλεφαρίδες μας. Οι βλεφαρίδες είναι τσουμπανό! Τουμπάνο. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ειλικρινά. Αυτό ήταν το βιντεάκι, κορίτσια, με το Κατερινάκι. Όπως σας είπα, το κανάλι της θα το έχω από κάτω. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Κατερίνας, να μας ακολουθήσετε στα social media. Θα έχω και το Instagram account της Κατερίνας. Να πάτε να δείτε τι ωραία πραγματάκια. Μπιγκλιμπεδονάκια make-up tutorials κάνει. Oh yes! Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Ah!